κάποτε θα γινόταν, έγινε σήμερα. Είχαμε δύο παρουσίες στο γήπεδο, για την ακρίβεια στο πρώτο μήχρονο δεν είχαμε παρουσία, δεν εμφανιστήκαμε. Στο δεύτερο μήχρονο είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε, είχαμε κάποια στοιχεία από αυτά που θέλουμε να είμαστε σαν τη φετινή διάνοια. Αυτό που κρατάω είναι η αντίδραση, αυτή που βγάλαμε, γιατί όταν είσαι 2-0 πίσω στο σκορ και κάνεις με την άκρη στο δεύτερο μήχρονο το βασικό σου σεντερφόρ και ένα σημαντικό μας παίκτη. Είναι δύσκολο να αντιδράσεις, παρόλα αυτά η ομάδα αντέδρασε. Έφερε το παιχνίδι εκεί που έπρεπε και έχασε δυστυχώς από μια στιγμή φάση που και αυτές βέβαια πρέπει να το αποκτήσουμε. Και εμείς θα μπορούσαμε να πούμε πάλι μια δεύτερη στιγμή να πάλι μια δεύτερη πάλι το δώρο που ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Αλλά δεν το πετύχαμε. Αυτό που έχω να κρατήσω όπως προπονητής, σας το ξαναλέω, είναι η αντίδραση. Το καλύτερο ποδόσφαιρο που παίξαμε στο δεύτερο μήχρονο, είμαστε πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα. Και με προβληματίζει η εικόνα του πρώτου μήχρονου που δεν εμφανιστήκαμε καθόλου στο γήπεδο. Δηλαδή δεν πήραμε μια μονομαχία, ήταν απορία άξιων, κλειστήκαμε πολύ πίσω χωρίς να έχουμε ζητήσει κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα να δώσουμε στον αντίπαλο πολλά μέτρα, να μας απειλήσει και να φάμε και να δεχτούμε γκολ από φάσεις οι οποίες είμαστε σχεδόν όλοι πίσω από την μπάλα και το πρώτο γκολ είναι ένα γκολ το οποίο πρέπει να αποφευθεί από μια ομάδα που υποτίθεται ότι είναι πρώτη που δουλεύει σοβαρά κλπ. Γιατί έρχεται μια μπάλα από τα πλάγια και είναι γεμάτη η περιοχή μας από πέφτει, δηλαδή είναι μεγάλη αδράνεια και το δεύτερο γκολ το δεχόμαστε από πολύ μακριά αλλά εντάξει αυτά είναι στο ποδόσφαιρο. Δεν ανησυχώ γιατί όπως σας είχα πει και πάντα το λέω από την περίοδο μου, εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, θα έρθουν και άλλα αποτελέσματα σαν τα σημερινά, όπως και άλλες μέρες που θα είμαστε αυτοί που πρέπει. Στο τέλος θα κάνουμε το μείο, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Κρατάω ότι μέχρι τώρα πορεία, από τη σημερινή ήττα έχουμε μόνο να μάθουμε, θα μας κάνει καλό, κάποτε θα γινόταν, καλό ήταν που έγινε σήμερα.